Συναισθήματα χαράς για τους μικρούς μαθητές δημοτικών σχολείων στο Αρκαλοχώρι, καθώς σήμερα ξεκίνησαν τα μαθήματα στις λιώμενες αίθουσες, οι οποίες βρίσκονται δίπλα σε χώρους άθλησης. Πρόκειται για το πρώτο και δεύτερο δημοτικό σχολείο Αρκαλοχωρίου, με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται πρωί και απόγευμα εν αλλάξ. Ξεκινήσαμε τη διαζώση ξανά διαδικασία των σχολείων μετά από την 27 Σεπτεμβρίου, εκεί που σταμάτησε ο χρόνος για τη διαζώση. Και επανερχόμαστε σιγά σιγά στην καθημερινότητα των μαθητών, των εκπαιδευτικών. Σήμερα η μέρα ξεκίνησε με τον αγιασμό στο Δημοτικό Σχολείο Τραψανού. Τα παιδιά με ιδιαίτερη χαρά εξέφρασαν την ευχαρίστησή τους που βρίσκονται σε ασφαλείς αίθουσες, αλλά εξέφρασαν ταυτόχρονα την πικρία τους για το παλιό τους σχολείο που θέλουν να επιστρέψει σύντομα σε χρήση. Στη συνέχεια ήρθαμε εδώ στο χώρο του Αρκαλοχωρίου. Είναι ένας χώρος που πληρεί τις προδιαγραφές, πληρεί τις προϋποθέσεις. Τα παιδιά είναι πάρα πολύ χαρούμενα, πάρα πολύ ικανοποιημένα και οι γονείς. Τους αρέσει το πολύ ο χώρος. Έχουμε δίπλα και το αθλητικό κέντρο του Αρκαλοχωρίου, το Καλτσέτο. Μπορούν και να πάνε να παίζουν. Έχει χώρους άθλησης, μπάσκετ, τένις. Πρώτη μέρα σήμερα με διπλοβάρδια που ξεκίνησαν τα παιδιά του πρώτου δημοτικού σχολείου και έπειτα θα ακολουθήσουμε εμείς. Να είμαστε αισιόδοξοι, όλα θα πάνε καλά. Τα παιδιά τους αρέσει ο καινούριος χώρος εδώ, είναι ασφαλής. Όπως εκτιμάται, 2 χρόνια θα διαρκέσουν οι εργασίες αποκατάστασης στο πρώτο δημοτικό σχολείο Αρκαλοχωρίου, το οποίο υπέστη μεγάλες ζημιές από τον ισχυρό σεισμό. Το δεύτερο δημοτικό προβλέπεται σε 2 μήνες να είναι έτοιμο. Οπότε εμείς μετά θα παραμείνουμε εδώ, σε πλήρες πρόγραμμα, μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο δικό μας, οι οποίες θα κρατήσουν τουλάχιστον 2 χρόνια. Στις αίθουσες του ΚΕΚ του Επιμελητηρίου στην Αλικαρνασσό κάνουν μάθημα από σήμερα μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων του 24ου και 31ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου. Είμαστε στη διαδικασία που προσπαθούμε να βρούμε, μόλις εξασφαλίσουμε δηλαδή προκατασκευασμένες αίθουσες, να μεταφερθούν σε ένα άλλο χώρο. Λύσεις δρομολογούνται και για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στις πληγήσεις περιοχές. Και μέσα στη βδομάδα περιμένουμε αντίστοιχους οικίσχους που θα πάνε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ώστε και εκεί να έχουμε άμεσα την κίνηση της διαδικασίας, της διαζώσης ξανά διαδικασίας. 3 εβδομάδες από τον ισχυρό σεισμό των 6 Ρίχτερ, μόλις 9 άτομα μένουν στις σκηνές στο εκθεσιακό κέντρο από 460 άτομα που ήταν τις πρώτες ημέρες, με τις 2 οικογένειες να ελπίζουν να σταθούν τυχερές στο ζήτημα της φιλοξενίας τους σε οικίσκους. Θα μαζέψουν τις σκηνές, αλλά θα μείνουν μερικές. Δεν μπορώ να πάω στο κλειστό κοπέλα μου, γιατί έχω αρκετά φάρμακα. Το μυαλό τώρα έχει λίγο θολώσει με την περιπέτεια και θέλω μόνη μου να βρίσκω τα φάρμακά μου. Οπότε τώρα θέλω να πάτε στους οικίσκους, έτσι. Ναι, πιστεύω πως πρέπει να μας δώσουν, γιατί έχουμε τα κριτήρια αυτά για να πάρουμε.